με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η κυβέρνηση δείχνει αυτή τη στιγμή μια δυναμική και μια σταθερότητα. Καταρχήν, όλα αυτά τα περιστατικά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, από την ώρα που πήγε ο Κοντονής, αν θυμάμαι, στην Κοζάνη και ήταν, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, ήταν τρεις παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή μαζί. Λοιπόν, υπάρχουν διαδοχικά τέτοια επεισόδια. Θα συνεχιστεί, πιστεύεις, ακόμα... το κλίμα αυτό, Ανδρέα? Τι βλέπεις, θα συνεχιστεί το κλίμα αυτό? Αυτό είναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί νομίζω ότι πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχουν στελέχη επώνυμα, διαμορφώνουν ένα κλίμα. Προσωπικά, με μεγάλη μου έκπληξη, βλέπω άλλο ότι το κλίμα αυτό... και άλλο να υποκινούν τέτοιες καταστάσεις. Ένα κλίμα υπάρχει έτσι, και η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί με αυτή την εξέλιξη. Συμφωνεί με το αλήτες προδότες πολιτική. Το έχει πει σε κάθε τόνο ότι όχι. Και τα έχει καταδικάσει. Πώς το έχει πει? Όλα τα έχει καταδικάσει. Από το 12 τα καταδικάζει, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε κρεμάλες. Ένα λεπτάκι. Έχετε δει μία καταδίκη σε 10 περιστατικά ακραία φασιστικά? Διέγραψε όπου έχουμε 10 περιστατικά ακραία. Σε όλα υπάρχει καταδίκη. Σε όλα. Κανένα. Υπάρχει τώρα. Υπήρχε τώρα. Στο Λονδίνο δεν είχαμε καταδίκη. Και απόλυτη καταδίκη. Στο Λονδίνο. Για τα του Λονδίνου, βεβαίως. Για την φραστική επίθεση στον Πρωθυπουργό. Δέστε το προφίλ του ανθρώπου, αν θέλετε, του Μπλάνα, αυτού στο Facebook. Δέστε το να δείτε. Και έχει πάρα πολλούς κοινούς μας φίλους. Του παιδιού που πρωταγωνίστησε. Του παιδιού, ναι, του Μπλάνα αυτού. Ναι, δώστε το προφίλ. Για να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη. Δώστε το προδεξιό και αυτό. Ο κ. Λαζαρίδης έτσι καταγγείλεται και τα λοιπά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη, να έχει δει το κλίμα, ότι έχει βαρύνει. Και δεν το αντέχει. Το κλίμα ποιο είναι? Το κλίμα ποιο είναι? Ποιο κλίμα? Ο σύνδεδος φιλάθλων ΠΑΟ. Το κλίμα είναι κατά. Ο σύνδεδος φιλάθλων ΠΑΟ. Ο σύνδεδος φιλάθλων ΠΑΟ. Και ο σύνδεδος φιλάθλων ΠΑΟ. Οι 300, περίμενε Δημήτρη. Ο ΠΑΟ του κυρίου Τσακαλώτου είναι καλός. Μίλησε. Οι 300 που συγκεντρώθηκαν, αλήτες προδότες κομμουνιστές, αλήτες προδότες πολιτικοί. Αυτή είναι το κλίμα. Αυτό είναι το κλίμα. Πρώτη φορά μετά την Αμπατιέλου και τη Φρυδερίκη έχει γιουχαϊστεί Έλληνας Πρωθυπουργός. Το έχεις καταλάβει αυτό? Κύριε Τσίπρα, άμα συγκρίνεις τη Φρυδερίκη, πήγαμε πολύ πίσω. Όχι, για να τα λέμε.